Σήμερα Κροατή μου γιορτάζει ο αυτόνομο, δηλαδή το Βατικανό, η Καταλωνία, τα Μετέωρα και μια φυλή ερυθρόδερμων αυτόχθονων στο Ανατολικό Όρεγκον. Επίση σήμερα γιορτάζει ο αυτόφωτο, ο αυτόματο, ο ασώματο και ο αυτό ένα μηδέν. Σήμερα είναι η μέρα δράση για την ημικρανία. Δράτω με τη ευκαιρία να δηλώσω συνεχή πονοκέφαλο τα τελευταία 12 χρόνια, δήλωσε η σύζυγό μου. Σήμερα επίση είναι η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου. Πού? Εκεί στον Ότομο, ρε, που τρίζει ο θάνατο και αγάπη κάνει κρότο. Α, μην πα, πολύ φασαρία. Σαν σήμερα, το 1829, λαμβάνει η χώρα η μάχη τη Πέτρα στη Βιωτία. Η τελευταία μάχη τη Ελληνική Επανάσταση. Κράτησε λίγο παραπάνω, αλλά λογικό, μια και ήταν η μάχη τη Πέτρα. Ούτε όπλα, ούτε τίποτα. Σκοτώθηκαν πάνω από 1300 Τούρκοι δια λιθοβολισμού. Αλλά δεν είχε πολλά μεθεμάχια, μια και οι νεκροί θάβονταν κάτω από τις πέτρες. Ναι, ακροατή μου, κι εγώ απορώ που ακόμα μ' αφήνουν και φτιάχνω το ένθετο. Το 1913 θα γεννηθεί ο Τζέσε Όουεν, εμβληματικό Αφροαμερικανό αθλητή του Στίβου που κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια στου Ολυμπιακού Αγώνε του Βερολίνου μπροστά στα ντροπιασμένα μάτια του Αδόλφου, ο οποίο μαύρησε από το κακό του, γεγονό που τον ντροπιασε ακόμη περισσότερο. Στι 12 Σεπτεμβρίου του 1945 θα γεννηθεί ο Μίλο Μανάρα, Ιταλό κομίστα γνωστό για τη σειρά του, το κουμπί τη. Ο διαμορφωτή του σύγχρονου ερωτικού κόμικ. Το 1959, σαν σήμερα, θα κάνει πρεμιέρα η πρώτη έγχρωμη τηλεοπτική σειρά. Η Μπονάντζα. Ναι, αμέσω να με πείτε γέρο. Αν θέλετε να μάθετε, εγώ την είδα πολύ αργότερα από όταν παίχτηκε γι' αυτό τη θυμάμαι. Αμέσω. Εξυπνάδε. Η σειρά ξεκίνησε 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο του 1959, παρακαλώ, και εγώ την είδα τη Δευτέρα. Σαν σήμερα το 1960 θα γεννηθεί ο γνωστός συνθέτης και έρμηνευτής Στέφανος Κορκολής, δημιουργός του γνωστού άσματος «Δη σου πρόχειρα και βγάλε το σκασμό σου». Το κραγιόν σου λέει. Ξέρω εγώ τι λέω. Σαν σήμερα το 1977 ο νοτιοαφρικανός ακτιβιστής κατά του Άπαρτ Χάιντ, Στίβεν Μπικό, πεθαίνει ενώ βρίσκεται υπό αστυνομική Κράτηση, Η διαβολεμένη διαχρονική σύμπτωση που συμβαίνει σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, ευρισκόμενους υπό αστυνομική κράτηση σε πολλές χώρες του κόσμου, εκεί που ζουν ξαφνικά πεθαίνουν. Το 1980 θα γεννηθεί ο Yao Ming, θρηλυκός Κινέζος καλαθοσφαιριστής. Τίτλος που ακούγεται ελάχιστα λιγότερο ατέριαστος από το «Βίγκαν Λικάνθρωπος» ή «Ηθοποιός Στράτος». Τζόρτζογλου. Το 2011 ανοίγει τι πόρτε του στη Νέα Υόρκη το Μουσείο Μνήμη για την 11η Σεπτεμβρίου, 10 χρόνια και μία μέρα μετά από την τρομοκρατική επίθεση. Σαν σήμερα το 2019 θα φύγει από τη ζωή ο Νάνο Βαλαωρίτη, Έλληνα υπερεαλιστή ποιητή κανονικού παρόλα αυτά αναστήματο. Αυτά είχαμε ακροατή μου και σήμερα και αύριο βλέπουμε ή μάλλον ακούμε. Δεν μπορούμε να δούμε στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνει. Είναι μια γενική αρχή που διέπει το μέσο. Όπω και να έχει, εσύ μέχρι τότε να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.